είπα για τα διαρκεία στο ποδοσφαίρο. Νομίζω ότι από μέρα σε μέρα αύριο, ή το αργότερο Δευτέρα, ο Ολυμπιακός θα... στο ΙΚΑΕ, στο μπάσκετ, έτσι, η διοίκηση τέλος πάντων θα δώσει, θα πει ότι είναι sold out. Δηλαδή τα 7.000 διαρκείας σχεδόν έχουν φύγει. Κάτι πολύ ελάχιστα έχουν μείνει. Τώρα, όσον αφορά, παιδιά, για τον Σλούκα, σας είπα την Τετάρτη ένα παράδειγμα δικό μου, που ήμουν 10 χρονών παιδί, που είχα αγαπήσει το μεγαλύτερο παίκτη που είχε βγάλει η Ελλάδα. Όταν είχε φύγει, σας τα έλεγα την Τετάρτη. Ούτε μίλαγα σε φίλο μου, ούτε έτρωγα, ούτε κοιμόμουν, τίποτα. Με είχε πιάσει... Λοιπόν... Μετά από 3-4 μέρες συνήθω, βέβαια, δεν μπορώ. Θα πέθανα, άμα δεν συνέχισε έτσι. Λοιπόν, και τι θέλω να πω με αυτό. Ότι μετά από αυτόν και μετά από 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και με τον Γαλάκο, αλλά όχι τόσο μεγάλο, αλλά τον είχαμε αγάπησει και αυτόν τον παίχτη, δεν έχω δεθεί. Μ' αρέσουν όλοι αυτοί οι παίχτες που είχε ο Ολυμπιακός και ο Τζιοβάνι και όλοι οι μεγάλοι παίχτες που είχαμε, Γιωργάτος, Γιαννακόπουλος, Γιόρτζεβιτς, Τζιοβάνι, Ντέταρη, αυτούς όλους προτάσω, όλες, πάρα πολύ μεγάλους παίχτες είχαμε. Κουσουλάκι λίγο πιο παλιά, Νοβοσέλα, θυμάστε, παιχταράδες είχαμε. Μετά τελείωσε αυτό το πράγμα και θέλω και κάποιοι που ήταν στην ηλικία μου και εγώ που είχα πάθει αυτό τότε με το Δελικάρι, να μην μου στεναχωριάσει, εδώ πέρα είμαστε εμείς, παιδιά. Με αυτό το σήμερα, δηλαδή εγώ όταν γεννήθηκα, δεν είπα, ωραία Δελικάρι μου που είσαι, εδώ είπα είμαι. Θέλω να σας πω, αυτά που λέτε τώρα για τον Σλούκα, ήθελε το παιδί να φύγει, έφυγε. Τι να κάνουμε. Έπαιξε 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, πήγαμε 2 Final Four, προχτές στη Λιθουανία, πριν λίγο καιρό στη Λιθουανία, χάσαμε το πιο, για 3 δευτερόλεπτα χάσαμε το κύπελο που είχαμε στα χέρια μας, έκανε ένα σούτ, βγήκε out την μπάλα, θέλω να σας πω, προσέφερε τον ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε. Θέλει να φύγει, ας φύγει. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό σας έφερα και τα παραδείγματα τα άλλα. Δεν θέλω να μου μένετε εκεί. Τώρα και κάποιοι άλλοι που τον βρίζετε. Παιδιά, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει και να κάνει. Απλά, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τι να πούμε τώρα. Ωραία, να τον βρίσω κι εγώ. Εντάξει, έκανε μαλακία. Και να σας πω και κάτι, το Σλούκα ειδικά το ξέρω από τότε που έπαιζε στα εφηβικά, γιατί τότε είχα ένα ανιψάκι, το Σπύρο τον Παπαδόπουλο, που ήταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό στα 14 χρονών, 15 εκεί. Και πήγαινα εκεί στο ΣΕΦ και τον έβλεπα. Τέλος πάντων, ποτέ δεν τον είδα να τρελαίνεται για τον Ολυμπιακό. Ποτέ. Και πιο πολύ το είδε και ο Ίβκοβιτς. Και χρωστάει πολλά στον Αγγελόπουλο. Ο Αγγελόπουλος τον κράτησε στον Ολυμπιακό, τότε που του λέει ο Ιβκοβιτς δεν τον θέλω. Και όμως δύο φορές τον Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον αγέλασε. Και τώρα τι να πούμε ρε παιδιά, τι να πούμε τώρα. Θα τον βρίσω κι εγώ, τι να του πω. Όποιος θέλει παιδιά, καταρχήν. Εδώ και το πρωτάθλημα που πήραμε δεν το πανηγύρισε. Έτσι. Λοιπόν, στο καλό να πάει και να μας γράφει. Και τέλος, τι να πούμε άλλο. Τι να πω άλλο. Ποτέ δεν ήταν Σπανούλης. Ποτέ. Ποτέ δεν ήταν Κώστας. Παπα-Νικολάου, ποτέ. Κωστάκης ήταν. Ποτέ δεν ήταν Αργύρης Καβούρης. Αυτοί τιμήσαν τη φανέλα και κλαίγανε και αυτή τη φανέλα. Τι να κάνουμε, θέλει να φύγει, ας πάει στο καλό. Δεν νομίζω να μην υπάρχουν αλλού πορτοκάλιες, έτσι. Δεν νομίζω. Τώρα ο Ολυμπιακός κοιτάει να πάρει το παίχτη αυτόν, το Μύρο Σίτς, πώς το λέμε. Και έκανα δύο παίκτες ακόμα, έτσι, τον Ντόρσε και κάποιους ακόμα και τελείωσε η φασαρία.
Το Βεζέκοφ είδατε. Μια εβδομάδα δεν σκεφτόμουν, τρεις-τέσσερις μέρες σκεφτόμουν αν πρέπει να πάω Αμερική ή όχι. Και αυτός έχει αγαπήσει την ομάδα μας. Ο Σλούκας, καλός ή κακός, δεν έχει αγαπήσει τον Ολυμπιακό. Επαγγελματίας τα λεφτά, πάρ' τα λεφτά. Τι έκανε. Του πούμε όχι, μην πάρεις τα λεφτά και να μας αγαπήσεις. Όχι. Με το ζόρι Παντριά δεν γίνεται. Και αποδεικνύεται αυτό, παιδιά, μέσα σε μια εβδομάδα ο Ολυμπιακός πούλησε 7.000 διαρκείας στο μπάσκετ. Δεν τα πούλησε για τον Σλούκα. Λοιπόν, αρκετά ασχοληθήκα, και τις προάλλες ασχοληθήκαμε με τον Σλούκα στο καλό και να μας γράφει. Έχουν φύγει, παιδιά, όλοι παίχτες και παίχτες από τον Ολυμπιακό. Με αρχίδια παίχτες. Που όταν έκαιγε η μπάλα την παίρνανε και την βάζανε σε αντίχτυα ή στο καλάθι. Έτσι και ο Ολυμπιακός εξακολουθεί από τότε που φύγανε αυτοί οι παίχτες και πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ παντού. Μην μου στεναχωριέσαι με λίγα λόγια. Και μην δίνετε παραπάνω αξία από ό,τι πρέπει σε έναν παίχτη. Εδώ είμαστε εμείς, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ αυτό το σήμα. Πέστε μου τώρα, με ποιο παίχτη μπορεί να συγκριθεί αυτό το... Και τον Τζόρνταν να φέρω εδώ, αυτό το σήμα έχουμε αγαπήσει. Αφήστε ρε, παιδιά. Και δεν σας κατακρίνω, δηλαδή δεν σας βάζω χέρι, που λέει ο λόγος τώρα σε εισαγωγικά. Απλά, μετά από τόσα χρόνια κι εγώ στα γήπεδα, έχω καταλάβει ότι μόνο αυτό αξίζει. Μόνο αυτό αγάπησαμε. Και πάνω από αυτό, κανείς. Ούτε πρόεδρος, ούτε παίκτης. Λοιπόν, μια και είπα, έτσι σας έδειξα αυτό, να πούμε πάλι για τα 20 χρόνια που έχουν περάσει και κάποια παιδιά